Συλλετήστε τώρα, φίλοι μου, χορέψτε, τραγουδίστε. Αυτόν τον χρόνο του καλών, τον άλλον ποιος το ξέρει, για ζούμε, για πεθαίνουμε, για σ' άλλο τόπο πάμε. Και στην υγειά σας, φίλοι μου, καλή και αγαπημένη. Όσο μεγαλώνουμε, το παρελθόν μας κυριεύει και αναζητούμε, αναπολούμε μια πιο καθαρή εκδοχή του εαυτού μας. Ο χρόνος είναι ένα αφηρημένο μέγεθος που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, παρά μόνο όταν αντικρίζουμε πρόσωπο από το παρελθόν, όπως το πρόσωπο μιας παλιάς καθηγήτριας, που μαζί της κουβαλάει εικόνες, γεγονότα, ζωή, τόσο μακρινή, αλλά και τόσο δίπλα μας. Νοσταλγία, λοιπόν, που ξεχυλίζει γιατί κάπου κάποτε ήμασταν πιο καλά, λύθη. Η λύθη είναι συχνά γνωμοσύνη. Το να ζεις στην Κόρινθο τα τελευταία 40 χρόνια και να αγνοείς το έργο της, είναι τουλάχιστον ιστορικός αναλφαβητισμός. Η παραδοσιακή χωρή που ήταν η τέχνη της και το ταλέντο της, κλείνουν μέσα τους την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και συνυπάρχουν αλληλεπιδρώντας με τη γλώσσα, τη μουσική, την ενδυμασία, στην εξέλιξη του κοινωνικού συνόλου. Η σημερινή γιορτή σπονδύει στο έργο της, είναι ταπεινή ένδειξη ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό της, δώρο στα μεγάλα πια παιδιά της, παρακαταθήκη και έμπνευση για τις μελλοντικές γενιές. Φυσικά μιλάμε για την κυρία Νίκη Σούπουλη Φούφα. Που αγάπησε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και έθεσε σκοπό ζωής να τους διδάξει σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της επί 30 ολόκληρα χρόνια. Πρωτοπόρος εισήγαγε την έννοια της καινοτομίας σε κάτι τόσο διαδρομικό όπως η λαϊκή παράδοση. Γεννήθηκε στην Κόρινθο από αγρότες γονείς. Μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια με 5 αδέλφια, αλλά το οικογενειακό περιβάλλον και οι δύσκολες συνθήκες της εποχής δεν την εμπόδισαν να αναδείξει τα ταλέντα της και να επιδιώξει την πραγματοποίηση των ονείρων της. Εισήχθη πρώτη στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών χωρίς να είναι αθλήτρια. Τελείωσε τις σπουδές της με υποτροφία, υπόδειγμα αριστείας και επιμονής. Το 1959 διορίζεται ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής στην Κύπρο και για 5 χρόνια διδάσκει στα γυμνάσια Αιγαλούσης και Ριζοκαρπάσου, Κυρινίας και Λαπίθου. Τα χρόνια που πέρασε στη Μεγαλόνισο κατάφερε να γνωρίσει σε βάθος τους κυπριακούς χορούς. Κυρίως όμως κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το ελληνικό στοιχείο σε περιοχές που, όπως αποδείχθηκε αργότερα, το χρειάζονταν στα σημερινά κατεχόμενα. Το Δεκέμβριο του 1965 παντρεύεται τον άνθρωπο της ζωής της, Αριστοφάνη Φούφα, δικηγόρο, και αποκτούν μαζί της μια κόρη, τη Σοφία Αγάπη. Διορίζεται στο Δερβαίνι για ένα χρόνο και κατόπιν στο Λύκειο Θηλαίων Κορίνθου, το οποίο μετονομάστηκε σε δεύτερο Λύκειο Κορίνθου. Από το 1965 έως και τη συνταξιοδότησή της το 1984, διδάσκει χιλιάδες παιδιά, κορίτσια και αγόρια και μεταλαβαδεύει το πνεύμα, τη φλόγα και την απαράμιλη τεχνική της στους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Συγκεντρώνει το υλικό της από ταξίδια, άμεση επαφή με την παράδοση, βιβλία, λαογραφία και ζωντανές εμφανίσεις. Αένα η προσπάθεια να εμπλουτίζει τις γνώσεις της και να μην μένει στάσιμη και παροχημένη στην ενασχόλησή της με αυτό που αγαπά τόσο πολύ. 1959-1984. 25 χρόνια δουλειάς, αλλά κυρίως προσφοράς του πνεύματος της αγάπης και των γνώσεών της για την παράδοση. Η συνταξιοδότησή της το 1984 δεν την εμποδίζει να συνεχίσει τη διδασκαλία της, πάντοτε αφιλοκερδός, για άλλα 6 συναπτά έτη. Στις 24 πρώτου του 1984 ιδρύεται ο Λαογραφικός Όμιλος Κορίνθου με προτεργάτρια την αείμνηστη Σωτηρούλα Ορολογά Μπροϊλάιν. Στα ιδρυτικά μέλη που συγκαταλέγεται και η κυρία Σούπουλη Φούφα. Αποφασίζουν να συγκροτήσουν χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χωρών με αρχηγό σχεδιασμό τα 20 παιδιά. Εν τέλει, η ομάδα διευρύνεται τόσο που σε πολύ μικρό διάστημα παρακολουθούν πλέον 200 παιδιά. Ένδειξη της ικανότητας της κυρίας Νίκης Σούπουλη Φούφα και της αναγνώρισής της από την τοπική κοινωνία. Την ίδια περίοδο, ο τότε Δήμαρχος Κορινθίων, ο αείμνηστος Νίκος Κουίνης, αναγνωρίζοντας το αξιόλογο έργο και την προσφορά της στον τόπο, της προτείνει να στελεχώσει και να ηγηθεί του πρώτου τμήματος παραδοσιακών χωρών στο μόλις σταθέν Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορινθίων.
πράγματι με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Ομίλου, αλλά και των μαθητριών της, οι χορευτικές ομάδες εντάσσονται στο Πνευματικό Κέντρο. Από τότε έως την αποχώρησή της, τον Δεκέμβριο του 1990, η κυρία Νίκη Σουκουλιφούφα εκπροσωπεί επάξια το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ανταποκρινόμενη πλήρως σε οποιαδήποτε πρόσκληση δέχτηκε ως επικεφαλής του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών. Οι εφημερίδες της εποχής γράφουν. Η ελληνική ψυχή, το ελληνικό πνεύμα και ήθος βρήκαν την έκφρασή τους στην ποικιλία των σχηματισμών, των κύκλων των νεαρών κοριτσιών της Κορινθίας υπό την αυστηρή επίβλεψη της δάσκουσας που δίδαξε αρετές άγνωστες για την εποχή μας, αξιοπρέπεια, ανωτερότητα, υπακοή και σεβασμό. Η κυρία Νίκη Σουκουλιφούφα έφερε σε επαφή τα νιάτα της πόλης μας με ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι των Ελλήνων της Διασποράς και ιδιαίτερα της Γερμανίας, εξασφαλίζοντας αμφίδρομα κέρδη ψυχής από το συγκινητικό σμίξιμο του ελληνισμού, το γεμάτο δάκρυα, προσκυνήματα, Θεό και πατρίδα. Συμμετέχοντας στα προγράμματα ανταλλαγής νέων λειτουργίων νέας γενιάς, τα παιδιά της ήρθαν σε επαφή με άλλους λαούς και πολιτισμούς της Ευρώπης. Έζησαν από κοντά τα μουσικά, παραδοσιακά ακούσματα και τους χορούς της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας. Το έργο της κυρίας Σουκουλιφούφα συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια αγάπη για την ελληνική παράδοση ο φιλόλογος, λαογράφος Παναγιώτης Χωρίκης. Και επειδή κάποιες φωτογραφίες αποτελούν αδιάψευστα ντοκουμέντα μιας ζωής, με κοινές χαρές και εμπειρίες για εκείνη, για μας τα τότε παιδιά της, αλλά και για το κορινθιακό κοινό που μας καταχειροχρώτησε, ας τις αφήσουμε να μιλήσουν, έστω και αν μοιραίως συνοδεύονται από τη σκέψη ότι τελικά πέρασαν τα χρόνια. 1965-1984. Η κυρία Νίκη Σουκουλιφούφα διδάσκει παραδοσιακούς χορούς σε όλες τις μαθήτριες του Λυκείου Θηλέων Κορίνθου και μετά το 1981 διδάσκει και στους μαθητές του μεικτού πια Δευτέρου Λυκείου Κορίνθου. Επειδή πάντα τα παιδιά είναι πολλά, αξιοποιεί τους μεγάλους δημόσιους χώρους της πόλης μας για τις εκδηλώσεις της. Έτσι, τα παιδιά τους χορεύουν στο Φλίσμπορο. Και συμμετέχουν στις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές. Στις 23 Ιουλίου 1982, κλιμάκιο από τον Δήμο Κορίνθου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σύφη Κόλια, μεταβαίνει στη Λευκοσία για να τιμήσει τους Κυπρίους αδελφούς μας με την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλης μας στο Δήμαρχο Λευκοσίας Λέλο Δημητριάδη και με την πραγματοποίηση χορευτικών εκδηλώσεων από τις αποφύτους του Δευτέρου Λυκείου Κορίνθου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Νίκης Σουκουλιφούφα. Συντηρητικό μέλος του Λαογραφικού Ομίλου Κορίνθου και υπεύθυνη του χορευτικού τμήματος αυτού, διοργανώνει εκδηλώσεις στις 29 Τετάρτου 1984 στο Κλειστό Εθνικό Γυμναστήριο και στις 16 Ιουνίου 1985 στο Στάδιο της Κορίνθου. Συμμετέχουν και μεικτά τμήματα κοριτσιών και αγοριών. Το Γυμναστήριο Κορίνθου από την αρχή της λειτουργίας του το 1981 φιλοξενεί τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής με τη συμμετοχή όλων των μαθητριών της. Από το 1985 και έως το 1990 ηγείται του χορευτικού τμήματος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων, ήδη και ΠΑΠΗ, και με τη βοήθεια του τότε δημάρχου Μίκου Κουίνη, το κέντρο αποκτά τις δικές του παραδοσιακές στολές.
Από 21 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 1985, ομάδα του χορευτικού τμήματος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων, αποτελούμενη από αποφή τους Λυκείου και φοιτήτριας, μεταβαίνει στη Γερμανία, μετά από πρόσκληση της τοπικής εκκλησιαστικής αρχής της Δυτικής Γερμανίας. Σκοπός του ταξιδιού είναι η παρουσίαση με την ευκαιρία των εορτών του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου ελληνικών χωρών αντιπροσωπευτικών από όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο Κορινθίων Νικόλαο Κουίνη, ο πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Γεωργακάκης γράφει μεταξύ άλλων. Το συγκρότημα της πόλεώς σας, υπό τη διεύθυνση της καθηγητρίας κυρίας Νίκης Κούφα και της συνεργάτη δός της επίσης καθηγητρίας κυρίας Μαρίας Καρύδη, αφήκετα σπλέον αρίστας εντυπώσεις στη Γερμανία. Και ο γερμανικός τύπος έγραψε πολλά κολακευτικά λόγια. Οι χιλιάδες των Ελλήνων και Γερμανών, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εορταστικές μας εκδηλώσεις, εγέμισαν τα σκαρδία των από εθνική περηφάνεια και συγκίνηση. Ο γερμανικός και ο τοπικός κορινθιακός τύπος της εποχής γράφει με θυραμμικές κριτικές. Πολλές εκδηλώσεις του χορευτικού τμήματος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου έως το τέλος της δεκαετίας του 80 φιλοξενούνται και στον κινηματογράφο ΛΑΗΣ. Σε συνεργασία πολλές φορές με το Τμήμα Νεότητας του Ερυθρού Σταυρού, πρόεδρος του οποίου ήταν η κυρία Νίκη Ζούπολη Φούφα και μέλη του εμείς οι μαθήτριές της, πραγματοποιούνται χορευτικές επιδείξεις, εισπράξεις των οποίων διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατορθώνει να ξεφύγει από τα στενά όρια της επαρχιακής πόλης της Κορίνθου σε εποχές που ακόμα και τα όνειρα κόστησαν ακριβά. Το 1987, 32 μέλη του χορευτικού τμήματος με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Κορινθίων Αλέκο Τζαναβάρα και την κυρία Νίκη Σούπουλη Φούφα μεταβαίνουν στη Σόφια Βουλγαρίας μετά από πρόσκληση των αρμοδίων βουλγαρικών αρχών για να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις παραδοσιακών χωρών. Από 8 έως 15 Ιουλίου 1989, ομάδες του χορευτικού τμήματος επισκέφτονται την Ιταλία, Ρώμη, Φλωρεντία, πόλεις με μεγάλη ιστορία και πολιτισμό. Οι τέσσερις τείχοι ενός σπιτιού ή ενός γραφείου δεν είναι ικανοί να περιορίσουν τους ορίζοντες ενός εμπνευσμένου ανθρώπου, ενός ανοιχτού μυαλού. Στις 25 Αυγούστου 1989, ομάδες του χορευτικού τμήματος συμμετέχουν στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Folklore στη Λευκάδα και ανάμεσα σε 28 χώρες καταλαμβάνουν την τρίτη θέση μετά από τη Ρωσία και το Ισραήλ. Στις 23 Μαρτίου 1990, τα χορευτικά τμήματα του Δήμου Κορινθίων παρουσιάζουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην αίθουσα τελετών του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η πρόσκληση έγινε από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Γεράσιμο Αποστολάτο. Τον Αύγουστο του έτους 1990, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, πραγματοποιείται ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των χορευτικών τμήματων του Δήμου μας και αυτών του Δήμου Αλμπαθέτε Ισπανίας. Οι Ισπανοί χορευτές φιλοξενούνται στην πόλη μας από τα μέλη του χορευτικού μας, ενώ δύο ομάδες από τα χορευτικά του Δήμου μας ταξιδεύουν στην Καστίλα Λαμάντσα, γνωρίζουν την πατρίδα του Δον Κιχώτη, τον Ισπανικό λαό και τον πολιτισμό του.
δίνοντας 4 παραστάσεις, βιώνοντας εμπειρίες μοναδικές. Η φωνή της Κορινθίας γράφει στο φύλλο της με ρυθμό 231. Η παράδοσή μας έκανε τις καρδιές των Ισπανών να χτυπήσουν ελληνικά. Η τελευταία παράσταση υπό τη διεύθυνση της κυρίας Νίκος Σουπλουφούφα πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1990 στον κινηματογράφο Λέιζ.
μετά από αυτό το όμορφο ταξίδι στο παρελθόν, θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε κάποιους από τους χορούς όπως τους χορεύαμε τότε, την δεκαετία του 80, με απόλυτη όμως συνέστηση του χρόνου που πέρασε. Και επειδή στις πρόβες γίναμε οι ίδιες δασκάλες και μαθήτριες, μιας και εσείς δεν ήσασταν κοντά μας να μας τους ξαναδιδάξετε, ελπίζουμε να μην μας μαλώσετε πολύ. Θα μας μαλώσετε? Ευχαριστούμε! Καγγέλη, χορός από τις Λιβανάτες Θεότιδος και Αντιχριστός Μακεδονίας.
δεύτερο λύκειο. Στο λύκειο που σας συνάντησα και σας είχα καθηγήτρια τόσο στο σχολείο όσο και στα χορευτικά τμήματα που δημιουργήσατε. Είμαι ένας άνθρωπος που ξεκινάω με παραδόσεις οικογενειακές που με συνδέουν με το λαϊκό χορό, με την παραδοσιακή μουσική, με οτιδήποτε συνιστά την εθνική ταυτότητα του λαού μας. Αυτά λοιπόν τα αγαπούσα πάντα, τα αγαπούσα από παιδί. Εκείνο που έμαθα από εσάς και σας ευχαριστώ πολύ, είναι ότι η παράδοση δεν αποτελεί διαχωριστική γραμμή για τους λαούς και τους ανθρώπους, αλλά το αντίθετο αποτελεί ένα τρόπο μοναδικό, δηλαδή να βρεθούν διατηρώντας τη μοναδικότητά τους και την εθνική τους περηφάνεια, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να χαρούν και να γλεντήσουν με την ψυχή τους. Έχω να θυμηθώ πολύ ωραίες στιγμές, τόσο στις πρόβες, όσο και στα ταξίδια μας. Είτε τα μικρά, γύρω από τον νομό, είτε τα πιο μακρινά που έχουν να κάνουν με τη Γερμανία, γιατί ήμουν στο γκρουπ της Γερμανίας. Έχω να θυμηθώ την ξενιασιά εκείνων των στιγμών, αλλά και τις σκληρές πρόβες. Έχω να θυμηθώ ότι μας διδάξατε ότι το απόλυτο είναι εφικτό, μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης δύναμης και της ανθρώπινης θέλησης να ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό της. Στη Γερμανία, πραγματικά, ζήσαμε μαζί υπέροχα με τα κορίτσια που τώρα ξανακάνω πρόβες και είμαι ευτυχισμένη που μπορώ να το κάνω μετά από 27 χρόνια. Στη Γερμανία ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας. Οι πιο πολλές είχαμε περάσει στο πανεπιστήμιο, ξέραμε τις σχολές, είχαμε ήδη αποφασίσει να χαράξουμε μια καινούργια πορεία και μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής ψυχικής εφορίας ταξιδέψαμε, μάθαμε τι σημαίνει πολίτης του κόσμου, μάθαμε τι σημαίνει μπορώ να κινηθώ μόνος μου μακριά από την οικογένεια, διδαχθήκαμε την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Έχω να θυμηθώ και αστείες στιγμές και συγκινητικές στιγμές. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα μονάχα να θυμίσω στις φίλες και συμμαθήτριες μια φίλη του χορευτικού που δεν είναι πια κοντά μας, την Αθηνούλα τη Δέδε, με την οποία ήμουν μαζί στη Γερμανία. Μέσα από όλη την καρδιά σας ευχαριστώ για ό,τι μας προσφέρατε και ελπίζω κι άλλοι φωτεινοί άνθρωποι να ακολουθούν τέτοια παραδείγματα και να αποτελούν εμπνευσμένους δασκάλους. Είμαι η Γεωργία Σοκουλή. Δεν θα πω πολλά. Τα γνωστά για την κυρία Σοκουλή που λέμε. Θυμάμαι όμως κάτι που θα σας εκπλήξει. Την ξέρετε εξάλλου, γιατί αυτή ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη να παίρνουν 30 κορίτσια στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε. Μετά από τους χορούς και την ξενάγηση στις πόλεις που επισκεπτόμασταν, να τη ζητάμε και να βγαίνουμε και έξω το βράδυ. Κι όμως το κάναμε. Στην Ιταλία δεν θα ξεχάσω που τη ζητήσαμε να πάμε σε δίσκο. Τι υποσχέσεις, τι διαπραγματεύσεις κάναμε. Τελικά μας άφησε υπό τον όρο ότι θα γυρίσουμε στις 12 ακριβώς. Μαζί με την κυρία Κατερίνα Γκίνη που μας συνόδευσε, διασκεδάσαμε, αλλά 12 παραπέντε ήμασταν στα κρεβάτια μας. Αυτή ήταν η κυρία Νίκη. Αυστηρή αλλά και με κατανόηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κατσελίδα ένα ευχαριστώ σε εσάς που μας μεταδώσατε την αγάπη σας για την ελληνική παράδοση και μας διδάξατε τι σημαίνει ομαδικότητα, συνεργασία, πειθαρχία, συνέπεια, προσφορά και πώς απαραίτητα είναι όλα αυτά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η προετοιμασία όμως αυτής της βραδιάς ήταν ένα υπέροχο ταξίδι για όλες μας. Μας ένωσε ξανά σε έναν κοινό σκοπό. Μας γύρισε πίσω στα χρόνια της αθωότητας, μας έφερε στο νου ξεχασμένες θύμησες, έσμιξε πρόσωπα που στο πέρασμα αυτών των 27 ετών είχαν απομακρυνθεί, μας χάρισε πολύτιμες εμπειρίες και πολλά χαμόγελα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα, κυρία Νίκη. Σας ευχαριστούμε και για τότε και για τώρα. Είμαι σε τέτοια δημιουργία. Αισθάνομαι τυχερή, διότι ως μαθήτρια είχα την τύχη να αγαπήσω τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς μέσα από τη διδασκαλία της αγαπημένης του δασκάλας κυρίας Νίκης Σούγκουλη. Και τώρα, στα χρόνια της ωριμότητας πια, να συνεχίζω να εφαρμόζω όσα αυτή μου έμαθε με την αμέριστη συμπαράσταση του άξιου συνεχιστή της, φιλολόγου λαογράφου και χοροδιδάσκαλου κυρίου Παναγιώτη Χωρίκη. Κυρία Νίκη, ένα θερμό ευχαριστώ, είναι το ελάχιστο της προσφοράς σας. Ευχαριστώ την καθηγήτριά μας, κυρία Νίκη Σούκουλη Φούφα,
που εκτός από τους υπέροχους παραδοσιακούς χορούς που μας δίδαξε, μας έμαθε πειθαρχία, ήθους και ευγένεια. Χαρίσματα που νομίζω κάθε άνθρωπος πρέπει να παρέχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η Γιάννα Καταβάλλη και χόρευα με την ομάδα της κυρίας Σούπουλη για 8 χρόνια. Από όλες τις εκδηλώσεις, τα ταξίδια, τις παραστάσεις που είχαμε κάνει, τις πιο ζωντανές αναμνήσεις, τις έχω από το πενθήμερο ταξίδι που είχαμε πάει στη Βουλγαρία, το οποίο εγώ το λέω ταξίδι αποτοξίνωσης. Γιατί μόλις είχα τελειώσει τις Πανελλήνιες, οπότε χρειαζόταν να αποτοξινωθώ από άγχος, από διάβασμα, αλλά επιπλέον, μόλις φτάσαμε στη Βουλγαρία, μας είπαν ότι για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια είχε καύσωνα. Είχε θερμοκρασίες 35 και 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς είχαμε πάει να χορέψουμε με βαριές στολές, μάλινες, με καλσόν, με μπότες. Οπότε σε κάθε παράσταση πρέπει να χάναμε 1 με 2 κιλά υδρότα. Και στο τέλος, όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, ήμασταν όλες fit και έτοιμες για την παραλία. Κυρία Φούφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διδάξατε, που μας συμβουλέψατε, που μας αγαπήσατε. Προσωπικά νιώθω πολύ τυχερή που συμμετείχα στα χορευτικά σας και επίσης νιώθω πολύ τυχερή που μετά από 25 χρόνια βρεθήκαμε με τις φίλες μου και ξαναχορέψαμε και θα σας ξανασυναντήσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας από μένα. Είμαι η κυρία Κάβημα. Είμαι πρωτοβό για την κυρία Νίκη. Μια δυναμική δασκάλα, όχι μόνο παραδοσιακών χορών, αλλά και ζωής. Μας πήγε σε χώρες που πρωτογνωρίσαμε μαζί της, συναντήσαμε άλλους ανθρώπους και άλλες κουλτούρες. Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία. Γίναμε όλοι φίλοι και έχουμε όμορφες αναμνήσεις. Είμαστε όλες οι μαθήτριές της, κορίτσια της σχολής Νίκης Σούπουλη Φούφα. Μας έμαθε ότι όταν αγαπάς κάτι και το θέλεις πολύ, το επιτυγχάνεις και με διαφορά. Αισθάνομαι τυχερή που έβαλε η κυρία Νίκη ένα πετραδάκι για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Σας εκτιμώ και σας σέβομαι. Είμαι η Λαρίσα Καρυπίδη και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, τη δασκάλα μου, κυρία Νίκη, για όλα αυτά που με δίδαξε. Την αγάπη μου για τους δημοτικούς χορούς, την πειθαρχία, την ομαδικότητα και αυτό που ίσως δεν ξέρει, το αγαθό της υπομονής. Τον ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής μας ανυπακοής, λέγοντάς μας τη γνωστή για μας ατάκα, κατάλαβες πουλάκι μου. Κυρία Νίκη, θα είστε πάντα μέσα στην καρδιά μου και στις πιο όμορφες μαθητικές μου αναμνήσεις. Σε μια πολύ πολύ φτωχή σε εκδηλώσεις και σε δραστηριότητες εξωσχολικές για τα παιδιά, η κυρία Σούπουλη μας έδωσε μια φοβερή ευκαιρία να δουλέψουμε ομαδικά πρώτα απ' όλα, το επίσης το χρειαζόμασταν, και βέβαια να κάνουμε υπέροχα ταξίδια και εκδηλώσεις που μας άνοιξαν τα μάτια και τους ορίζοντες. Ήταν πάντοτε, το θυμάμαι και το ανακαλώ στη μνήμη μου, σαν τις ωραιότερες εμπειρίες της εφηβικής μου ζωής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πλέον τώρα που έχουμε μεγαλώσει, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο προσωπική προσπάθεια θέλει. Όταν έχεις πολύ λίγη βοήθεια, να προσπαθείς μόνος σου να κάνεις κάτι τόσο συγκεκριμένο και τόσο σπουδαίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πράγματι και αυστηρή και απαιτητική, επίμονη, αλλά και συνεπής και γεμάτη πάθος για αυτό που έκανε. Χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά δεν θα είχε επιτύχει τους υψηλούς στόχους της. Δεν θα ξεχάσω το καλοκαίρι του 89. Είχαμε πάει στο Διεθνές Φεστιβάλ Folklore στη Λευκάδα. Παρουσιαστής, ο Αλέξης Κωστάκης. Τι μας είπε όταν ανεβήκαμε στη σκηνή να κάνουμε πρόβα? Πώς και ήρθατε εδώ? Εδώ συμμετέχουν μόνο επαγγελματίες. Δεν επιτρέπεται να πέσει ούτε ο μαντήλι. Εμείς λοιπόν και συμμετείχαμε και χορέψαμε και συγκριθήκαμε και βγήκαμε τρίτες ανάμεσα σε 28 χώρες. Μετά τη Ρωσία και το Ισραήλ. Κυρία Νίκη, είμαι η Εύη Κοκκίνου και σας θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη.
πρόγραμμα με κυπριακό και πεντοζάλι. Κυρία Θελερίτη,
Ελάτε στο βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για την πόλη μας, γιατί η μνήμη και τα βιώματα θα πρέπει να αποτελούν στοιχεία που να είναι συνεχώς και να μας περιθυμίζουν ποια είναι αυτή η πόλη, ποιοι είναι οι άνθρωποι που συνέβαλαν στο να υπάρχει αυτή η ζωή σε αυτή την πόλη. Εγώ θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου από αυτή την ανταλλαγή. Και θα πω στην αίθουσα ότι δεν ήταν απλά η ανταλλαγή μόνο. Τότε ήμουνα νέα και ήμουνα σύμβουλος ανάπτυξης στην τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων. Και ήμουν λίγο, θα έλεγα, πολύ ανήσυχο νεύμα. Ήθελα λοιπόν να γίνει μια ανταλλαγή πολιτισμού με νέους ανθρώπους και να μπορούν οι Δήμοι να βγουν σε μια διαδικασία αυτή τη ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα πολιτισμού. Και γι' αυτό δεν ήθελα όμως να γίνει μέσω του λόγου. Γι' αυτό και ονομάσαμε αυτή την ανταλλαγή μη λεκτική επικοινωνία μέσω του χώρου και της τέχνης. Και απευθύνθηκα στους Δήμους και τότε ήταν ο Δήμος Λουτρακίου με το πολύ το θεατρικό εργαστήρι που είχε μια πολύ μεγάλη παράδοση με τον Γιώργο Ντομινιάρη, το χορευτικό με την κυρία Σούπουλη από το Πνευματικό Κέντρο και από το Δήμο Σικιονίων επίσης υπήρχε ένα αντίστοιχο χορευτικό. Και ξεκινήσαμε όλοι το ταξίδι για την Ισπανία, όπου πραγματικά οι νέοι μας, νέες και νέοι, αντάλλαξαν πάνω σε θέματα πολιτισμού, επικοινώνησαν χωρίς, θα λέγαμε, μέσω πολύ λόγου. Με το χορό, με την κίνηση, με την δραματοποίηση, με θεατρικά παιχνίδια κτλ. Εκεί η κυρία Σούπουλη ανήσυχη όντως τότε λέει, μα γιατί να μην κάνουμε μία ανταλλαγή με αυτά τα χορευτικά που είναι τόσο ωραία της Ισπανίας και να διοργανώσουμε να πάμε το χορευτικό εκεί και να έρθει και το χορευτικό της Ισπανίας εδώ. Έτσι ξεκίνησε, δηλαδή ξεκίνησε ως ανταλλαγή, αλλά μετά το ταξίδι συνεχίστηκε και το χορευτικό του Δήμου Κορινθίων πήγε στην Ισπανία ως χορευτικό του Δήμου Κορινθίων και έκανε παραστάσεις στις πλατείες της περιοχής Αλμπαθέτε. Και εδώ θα σας πω κάτι το οποίο έχει έτσι, είναι πολύ, θα προκαλέσει λίγο χιούμορ. Τι γινότανε, σε πάρα πολλές από τις διοργανώσεις, γινόντουσαν πάρα πολύ αργά το βράδυ. Και πολλές φορές μας πήγαιναν πρώτα να φάμε και μετά να χορέψουν, να χορέψει το στόστρο. Και έλεγε η κυρία Σούπουλη, μα είναι δυνατόν να πρώτα να τρώμε και μετά να χορέψουμε. Πώς θα γίνει αυτό με τα παιδιά μου? Και της έλεγα, μην ανησυχείτε, τα έθιμα εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, αλλά 12 η ώρα τη νύχτα θα χορέψουμε και θα έχει κόσμο. Και πραγματικά είχε 12 η ώρα πάρα πολύ κόσμο. Και σαν πολλές πλατείες της Ισπανίας, το χορευτικό της Κορίνθου χόρεψε πάρα πολύ όμορφα. Όπως επίσης και το χορευτικό της Ισπανίας στις πλατείες της δικές μας και στην Κόρινθο και στο Λουτράκι και στο Δήμο Σικιονίων χόρεψαν και αντάλλαξαν πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Εγώ αυτό θυμάμαι και ευχαριστώ κυρία Σούπουλη για την ανησυχία σας που προέκυψε και μια νέα ανταλλαγή που αυτή ήταν καθαρά στα πλαίσια του χορού. Ελπίζω πραγματικά να συνεχίσουμε και το πνευματικό κέντρο του Δήμου, να τιμούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει στην ιστορία αυτής της πόλης. Ευχαριστώ. Συνεχίσουμε με το χορό Σούστα Ρόδου. Thank you.
Παπαδημήτριου Σταρόδου και θέλαμε, ομολογώ, να το χορέψουμε όλες. Ήταν από τις πιο καταπληκτικές χορογραφίες και πραγματικά το θέατρο, όταν χορεύαμε και παντού, ήταν όλοι όπως τώρα μας χειροκροτήσατε. Και τώρα λοιπόν καλούμε στη σκηνή την αγαπημένη σε όλους μας δασκάλα, γνωστή για το έργο της ως Προέδρου της Μικρασιατικής Στέγης, κυρία Βασιλική Ευστρατιάδου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είμαι εντυπωσιασμένη από το χορευτικό. Κύριε Οικονόμου και κύριε Δήμαρχε, έχετε και ένα άλλο χορευτικό που είναι πολύ σπουδαίο και μπορούμε με αυτό να κατακτήσουμε ως και τις Βρυξέλλες και τη Μέρκελ και τον Σόλτ. Είμαι συγκινημένη ακόμα, γιατί εκτός από την αγαπητή κυρία Σούπολη, στην οποία είναι αφιερωμένη η βραδιά, ανάμεσά μας στην αίθουσα υπάρχουν και κάποια άλλα πρόσωπα που έχουν επιδράσει πάρα πολύ στη ζωή μας. Τον κύριο Παπαγιανόπουλο, της Κοροδίας Σουπολή, και επιτρέψτε μου την κυρία Ξηφαρά Ρομπόβα και την Παλαιότητα. Ό,τι μάθαμε και ό,τι είμαστε, σας τα οφείλουμε. Η βραδιά είναι πολύ φορτισμένη και επιτρέψτε μου να τα πω έμετρα. Αγαπητοί Κορίνθιοι, εκφράζοντας την πόλη, λέμε απόψε ευχαριστώ ως συνεδέοντα σωστό από την ψυχή μας όλοι, γονείς, δημότες, μαθητές, φορείς και διοργανωτές, με μια φωνή συμπούπουλη σε καθηγήτρια διαλεχτή και να ρωτάτε ποια είναι αυτή που είναι σ' όλους αγαπητή, τη νίκη μας στη Σούπολη. Μία κυρία εξαίρεση με κάπα κεφαλαίο. Και αυτό είναι το σπουδαίο που δούλεψε και πρόσφερε στο σχολείο το περιβάλλον ερυθρό και λαογραφικό και από τις πρώτες μάλλον στου Δήμου το πνευματικό. Ναι, δούλεψε και δίδαξε τη βρυσομάνα του έθνους μας, χορούς παραδοσιακούς από όλη την Ελλάδα και ανέδειξε όντως θαυμαστά όλους αράδα-αράδα, σκοπούς και βήματα σωρό από τον παλιό-παλιό καιρό με επιμονή και γνώση, μεράκι και αφοσίωση, με πάθος και προσήλωση και με αγάπη τόση γι' αυτόν το σπάνιο θησαυρό, το λαϊκό πολιτισμό, πόσο κι αν ψάξω δεν θα βρω σ' όλη την οικουμένη νίκη μου αγαπημένη. Μαθήτριες και μαθητές έγιναν άξιοι χορευτές στο ύψος της Ντόρα Στρά και απολαύσαμε στιγμές συγκίνησης αφάτου και έλαμψαν γήπεδα, στάδια, σκηνές, σχολεία και στρατώνες από χορούς και φορεσιές που κράτησαν για αιώνες το πνεύμα το ελληνικό μέσα από αντιξοότητες ποικίλες και μοιραίες κι όμως διατηρήθηκαν και είναι πάντα νέες γιορτές, ήθη και έθιμα που γέννησαν ιδέες. Ρούμελοι, Θράκη, Κύπηρο, νησιά, Μακεδονία, Κύπρος και Κρήτη χόρευαν τα κορίτσια μας που ενέπνευσε η νίκη. Του χάρτη μας απ' άκρη σ' άκρη που προκάλεσαν το δάκρυ από την περαχώρα μας ως τη Θεσσαλονίκη. Συρτή και μπάλι, πατητή, τσάμικα και καραγκούνες με καβάδια και σεμπούνες που φορέσαν τα παιδιά με ποδιές και με φλουγιά τα κορινθιακά πλαστάρια των γονιών κι όλων καμάρια
που τους μίλησε με συνέπεια στις ρίζες, στις αρχές της χώρας μας, που έδιναν ειδικές τις διδαχές, με πειθαρχία, επιμονή, μέθοδο και υπομονή και άπειρη καλοσύνη που η αγάπη δίνει και το αγνό καθήκον που είναι όντως το προσήκον πάνω, μα πάνω από τους άλλους, κυρίως τους δασκάλους. Και χόρεψαν σε Κόρινθο, Ελλάδα και έξω στην Ευρώπη, τα ακούσαμε άλλωστε, πρεσβευτές πολιτισμού και γνωρίσαν κι άλλοι τόποι και έδρεψαν δάφνες θαυμασμού, μετάλλια και διπλώματα και την βραβή και την Ελλάδα ανέβασαν στα ύπατα αξιώματα της πόλης μας οι κόρες και της καθηγητρίας των μαθήτριες λαυροφόρες που στις καρδιές τους γράφτηκε με ανεξίτηλο μελάνι και με η ευγνωμοσύνη τους τη βραδιά ετούτη κάνει ύμνο αναγνώρισης τρανό και ανάμνησης εκδήλωση κι όλες μαζί με ύφος σεμνό κάνουν τούτη τη δήλωση. Κυρία, σας ευχαριστούμε και πολύ σας αγαπούμε για όσα μας διδάξατε, για όσα σπουδαία επράξατε μέσα από την καρδιά σας. Ευχές για σας και προσευχές από όλα τα παιδιά σας. Και όλη την πόλη, από όλη την πόλη λέμε εμείς, αγαπητή κυρία, άπειρη ευγνωμοσύνη και η δική σας η πορεία μένει πια στη μνημοσύνη και να βρίσκει μιμητές όσους πετύχατε εσείς να έχετε θαυμαστές. Υγεία λοιπόν ευχόμαστε, χρόνια πολλά να ζείτε, τους κόπους σας να δρέχετε, πάντα να ευτυχείτε. Και στα κορίτσια μας θερμά συγχαρητήρια. Κυρία Στρατιάδου, σας ευχαριστούμε θερμά. Και συνεχίζουμε με Ζωναράδη Κουθράκης, Ρόβα Υπήρου, Μαντήλη Καλαματιανό, από την Πελοπόννησο.
κατά τη διάρκεια της οποίας η κυρία Νίκη Σουκουλιφούφα ενημερώνει το αγαπημένο κοινό της ότι παραιτείται από τη θέση της δασκάλας παραδοσιακών χωρών για προσωπικούς λόγους. Αν και αυτή έχει για μένα ξεχωριστή σημασία. Μετά το τέλος της θα έχω ήδη παραιτηθεί από υπεύθυνη των χωριστικών τμήματων του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ορυκτήνου. Αποχωρώ όμως πιστεύοντας πως οι ρίζες της παράδοσης μας έχουν φυτρώσει για τα καλά στην πόλη μας. Κι όλες εσείς οι φοιτήτριες, είσαστε Έλληνες, δασκάλες ανεκτήμητες να διατηρήσετε και να διαδώσετε αυτό που με τόση αγάπη και πάθος σας μετέδωσα. Να είσαστε πάντα αγαπημένες και να στηρίζετε τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται να προσφέρουν κάτι καλό στον τόπο τους. Κι όλοι εμείς οι μεγάλοι να στηρίζουμε και να μην πυροβολούμε τα παιδιά όταν πάνε να ανοίξουν τα φτερά τους. Έχουν μεγάλη δύναμη μέσα τους, αρκεί εμείς να τους δίνουμε τις ευκαιρίες να τις αναπτύξουν. Ο Θεός να σας ευλογεί σε κάθε σας βήμα. Όσο για εσάς, κυρίες και κύριοι, ένα ευχαριστώ χρυσταγγείλω που όλα αυτά τα χρόνια χειροκροτήσατε θερμά τα παιδιά και γεμίζατε τα στάδια, το κλειστό γυμναστήριο και τα θέατρά μας. Καλή χρονιά σας, αγαπητοί. Ο τότε Δήμαρχος Κορινθίων, ο Άγιος Νικόλαος Κουίνης, ο πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μαρμαρινός και η Εύη Κοκκίνου εκ μέρους των μαθητριών της, την ευχαριστούν για το έργο της. Η διαπερχόμενη Δημοτική Αρχή θεωρεί και πιστεύει ότι στον τομέα του πολιτισμού τα πλέον σοβαρά και αξιόλογα επιτεύγματά της είναι η ίδρυση και λειτουργία του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων, η οργάνωση των χορευτικών τμήματων και η παιδική χοροδία που θα παρουσιάσουν και τη σημερινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Ο νους, η καρδιά και η ψυχή των χορευτικών τμήματων υπήρξε και είναι. Το έχω κατ' επανάληψη τονίσει και θα το επισημάνω και σήμερα με έμφαση. Η καθηγήτρια της φυσικής αγωγής και αγαπητοί μου και συνεργάτες, κυρία Νίκη Σουκουλιφούχα. Πραγματικά, στη δική της αγάπη, το πάθος και την αφιλοκερδή εργασία οφείλεται η οργάνωση και η λειτουργία των χορευτικών τμήματων του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου μας. Το έργο της είναι σπουδαίο και σημαντικό. Δίδαξε με μοναδική γνώση και ευσυνειδησία σε εκατοντάδες κοπέλες της πόλης μας τους παραδοσιακούς χρόνους της πατρίδας μας. Της έφερε σε επαφή με τον λαϊκό μας πολιτισμό και τις κράτησε μακριά από τις επιδράσεις ξένων τρόπων ψυχαγωγίας και διασκέδασης, προσφέροντάς τους ευγενή απασχόληση. Με εισήγηση και με φροντίδα της, το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας προμηθεύτηκε 100 και πλέον παραδοσιακές στολές αντιπροσωπευτικές όλων των περιοχών της χώρας μας. Μοναδική ηθική αμοιβή της είναι η αναγνώριση του έργου της. Την παρέχω δημόσια και ευθύνους. Αγαπητή μου Νίκη, σε ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία που είχαμε και κυρίως για τη μεγάλη προσφορά σου στην νεολαία της πόλης μας και για τη συμβολή σου στην πολιτιστική δραστηριότητα τόπου. Παρέτησης της καθηγήτριάς μας, κυρία Σκούφα, βρίσκουμε την αφορμή να εκφράσουμε τα βαθιά μας αισθήματα και την ευγνωμοσύνη μας προς εκείνη και το σπουδαίο έργο της. Αγαπημένα δασκάλα, όχι μόνο μας διδάξατε τους ελληνικούς χορούς, όχι μόνο μας μάθατε να σεβόμαστε την τόσο ζωντανή ελληνική παράδοση, αλλά δημιουργήσατε μεταξύ μας μια σχέση γεμάτη αγάπη, φιλία, εκτίμηση και αλλήλου σεβασμό. Thank you.
καλύτερη να σε κάνεις και από μένα αυτή τη στιγμή. Πολύ άνετα να μιλάεις για την παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας μας συμπαριστάθηκε πάρα πολύ. Κι αν θέλει, ας πει μια ευχή για τα παιδιά. Μία εκδήλωση αυτού του εσωτερικού πνευματικού μας ενθουσιασμού είναι ασφαλώς η εκδήλωση των αγαπητών μας παιδιών αυτή τη στιγμή μας παρουσίασαν τους ωραίους παραδοσιακούς χώρους της πατρίδας μας. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε αγωγή στο άκουσμα ότι παρετείται η κυρία Φούφα. Βεβαίως, εγώ την είχα θερμοπαρακαλέσει κάποτε όταν μου είχε εκμυστευθεί το μυστικό αυτό και θα ήθελα να πέσει εκ των επάξεων. Αλλά, εφόσον μας εδήλωσε ότι είναι προσωπικοί λόγοι που δεν της επιτρέπουν να συνεχίσει το ωραίο αυτό έργο, συνεχόμεθα να ζήσει χρόνια πολλά και να παρακολουθεί από πολύ κοντά το συνέχισμα του έργου αυτού. Προς τα αγαπητά μας δε κορίτσια, τα οποία πόσες φορές μας είχαν φέρει σε συγκίνηση και θα μας φέρουν ασφαλώς και στο μέλλον με την ωραία αυτή ελληνική παράδοση των χωρών, τους ευχόμεθα να φανούν αντάξιες. Αντάξιες στον κόπο και στον ιδρώτα και η συνεργασία της κυρίας του Κουλιούφα. Και να μας δείξουν γερά τις παραδόσεις αυτάς, τις οποίες εδίδαξε προς αυτάς η κυρία Κούφα, ο άνθρωπος της αγάπης, η καρδιά με τη μεγάλη Ελλάδα μέσα της. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και όσα κορίτσια αύριο θα γίνουν εκπαιδευτικοί, είτε δασκάλες, είτε καθηγήτριες, όπου πάνε και όπου σταθούν, να μεταδώσουν την ωραία αυτή ελληνική παράδοση. Να ξυπνήσουν τα νιάτα, ώστε να ζήσουν την ελληνική παράδοση, μάλιστα δε έναντι της εισόδου ημών ως έθνους, λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1990, ο Δήμαρχος Κορινθίου Νίκος Κουίνης, σε μια σεμνή τελετή, τιμά τη συνεργάτη του με την απονομή της ασημένιας πλακέτας της πόλης, εκπροσωπώντας όλους τους Κορινθίους και τις Κορίνθιες. Οι μαθήτριες, αλλά και οι μαθητές της, που συμμετείχαν έστω για λίγες εμφανίσεις στα μεικτά χορευτικά τμήματα που δημιούργησε, την τιμούμε και τη θυμόμαστε ως σήμερα με θαυμασμό, εκτίμηση και αγάπη. Την εκδήλωσή μας τιμάμε την παρουσία του ο εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο κ. Λάκης Παπαφωτίου, τον οποίο και παρακαλούμε να έρθει στη σκηνή. Κυρία Φούφα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, έπαινε και συγχαρητήρια για τις κυρίες που είχαν την ευγενική διάθεση και σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, μία σεμνή και ουσιαστική τελετή, στην οποία εκφράζουμε τιμή, σεβασμό και αναγνώριση στην κυρία Φούφα, μία καθηγήτρια, μία δασκάλα, η οποία διακόνησε επί σειρά δεκαετιών το χώρο του πολιτισμού και της παράδοσης. Και είναι σεμνή η τελετή αυτή, διότι αποδίδεται με τον καλύτερο τρόπο. Είναι συγχρόνως όμως και ουσιαστική. Εάν ήθελε κάποιος να περιγράψει τη ζωή της κυρίας Φούφα, τόσο στην επαγγελματική της καριέρα, στο λειτουργήμα το οποίο διακόνησε, όσο και στην προσωπική της, νομίζω είπα ακούει σε αυτά που ο μεγάλος Έλληνας στοχαστής, ο Ίων Δραγούμης, είχε γράψει. Και είναι, και έλεγε, πήγαινε πίσω στη δημοτική παράδοση, στη δημοτική μουσική, στα δημοτικά τραγούδια, για να βρεις τη γλώσσα και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου πνοή και φύσημα, θα παράγεις, θα δημιουργήσεις και παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Αυτό ήταν η κυρία Φούφα, είχε μέσα φύσημα, είχε μέσα πνοή, παρήγαγε
συνεχώς και παράγει παράδοση, πολιτισμό, αλήθεια και φιλοσοφία. Και κάτι άλλο όμως που την κάνει πιο ποιητή, πιο ποιοτική το χαρακτήρα της. Δεν αρκέστηκε στο να έχει αυτή, να την κρατήσει για τον εαυτό της, αυτό το φύσημα, αυτή την πνοή, την εμοίρασε. Πού τη μοίρασε? Σε όλη την κοινωνία. Την εμοίρασε στις μαθητριές της, που με μία ευγενική χειρονομία αποδίδουν αυτό το σεβασμό. Την εμοίρασε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν δίδεξε μόνο ρυθμό και κίνηση, διδάξε την κυρία Φούφα και χάρη. Αυτή τη χάρη του χορού, αυτή τη χάρη του σώματος και του πνεύματος, την είδαμε σήμερα αποτυπωμένη, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, και εάν ορισμένες κινήσεις ήταν αδόκιμες, η χάρη όμως αυτή δεν εξέλιπε ποτέ. Αυτό είναι, τις φυσήξατε τις μαθητριές σας, που θα έλεγε κάποιος, αυτό είναι το φύσημα, και με αυτό πλέον τις έχετε εμβολιάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ όχι μόνο για την προσφορά σας αυτή. Εμείς παρακολουθάμε πάντοτε τις εκδηλώσεις σας και μπορώ να πω ότι αποτελέσατε και μία έμπνευση για όλους μας και η σημερινή εκδήλωση αποτελεί πράγματι και μία έμπνευση και να συνεχίσω αυτό που η κυρία Κοκκίνου ανέφερε πολύ εύστοχα, ότι πρέπει αυτό οι μαθητές όλων των σχολείων να έχουν σχέση και μετά την αποφύτισή τους με το σχολείο τους. Το σχολείο αυτό στέκεται, είναι μια πηγή αγάπης και σεβασμού, στέκεται και από τη φροντίδα όμως των μαθητών των παλαιών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να επαναληφθεί, να συνεχιστεί και να γίνει και όλο μας μια κατάσταση και μια παράδοση προς όλους τους καθηγητές μας, στους οποίους οφείλουμε τόσα πολλά και στους οποίους, να σας πω, οφείλουμε το ότι είμαστε, κατά μεγάλο ποσοστό. Κυρία Φούφα, σας ευχαριστούμε πολύ, μας εμπνέετε. Να είστε καλά, ζωντανοί και όπως πράγματι είσαστε, χαμογελαστοί και να προσφέρετε. Κύριε Παπαφωτή, και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί μας χαρίσατε 27 χρόνια σήμερα. Μας κάνατε νεότερες. Και εκτός από την αγαπημένη βουλευτή του Νομού Κορυμφίας, κυρία Θελερίτη Μαρία, μας τιμούν με την παρουσία τους ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Γκίκας, ο Δήμαρχος Κορυνθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο θέατρο και για την αμέριστη συμπαράστασή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ του Δήμου Κορυνθίων, κύριο Γιώργιο Οικονόμου, και στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε επίσης τους δημοτικούς συμβούλους και φυσικά τον αγαπημένο μου προσωπικό φίλο, τον κύριο Χρήστο Βλαχογιάννη, μαέστρο, ο οποίος μας έκανε τη χαρά να έρθει από το Μεσολόγιο σήμερα. Φυσικά, τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς τη συνδρομή όλων των μελών της ομάδας μας και όσων βρίσκονται στη σκηνή και όσων δούλεψαν για αυτή την εκδήλωση στο παρασκήνιο. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν πρώτα τις κυρίες που χόρεψαν. Κυρία Άννα Παπαδάκη. Thank you.
σας. Είμαι τόσο συγκινημένη για αυτή την εκδήλωση που ομολογώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστήσω καταρχάς εσάς πρώτα παιδιά που σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση και όλους όσους μίλησαν τόσο ευγενικά και τον κόσμο που παραβρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι όλες τόσο κύριε Δήμαρχε, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, σε μια αίθουσα που για άλλη μια φορά όταν έχει εκδήλωση η Νίκη Ισού που έχει μεταφορευτικά είναι γεμάτη, θα μπορούσε να γεμίσει ακόμα μεγαλύτερη αίθουσα. Μια βραδιά πολύ συγκινητική που γέμισε από αναμνήσεις, με ωραία χορευτικά από τις όμορφες κοπέλες, με μια εκδήλωση από τα παλιά, όπως ήταν τα παλιά. Υπόθηκαν πολύ όμορφα λόγια που ήταν λίγα σε σχέση με αυτά που πρέπει να πούμε για να ανταποδώσουμε ένα κομμάτι της ευγνωμοσύνης που έχουμε εμείς ως Κορίνθοι απέναντι στη Νίκη της Σούκουλη για ό,τι προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Με τον καλύτερο τρόπο τα είπε ο αείμνηστος ο Νίκος Σουκουίνης στο βίντεο το συγκριτικό που είδαμε πριν. Το είπαν οι κοπέλες σήμερα, το έχουμε πει οι Κορίνθοι στη διαδρομή του χρόνου τα προηγούμενα χρόνια. Πράγματι, είμαστε υπερήφανοι, αγαπητή Νίκη, για ό,τι έκανες εδώ για την Κόρινθο. Αυτό που είπατε την ημέρα που παρατηθήκατε, ότι πλέον ρίζωσε η λαϊκή παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή χορή, ριζώσανε καλά εδώ στην Κόρινθο, αυτό δικαιώθηκε από την εξέλιξη. Σήμερα έχουμε σε κάθε χωριό και ένα χορευτικό. Έχουμε στην Κόρινθο πάρα πολλά χορευτικά. Και όλα αυτά γιατί μεταδώσατε σε μια δύσκολη εποχή που κυριαρχούσε η ξένη μουσική, σας θυμίζω, που αυτό που κάνατε εσείς κάπου υπήρχε μια αντίδραση. Ήτανε πρόκληση για την εποχή εκείνη. Κάνατε όμως καταρχήν αυτά τα κορίτσα τα όμορφα τότε και τη γυναίκα μου βεβαίως και σε ευχαριστώ προσωπικά γι' αυτό. Να αγαπήσουν τη λαϊκή παράδοση, τους λαϊκούς χορούς, να δώσουμε όμορφες παραστάσεις και στην Κόρινθο αλλά και στο εξωτερικό και με βραβεύσεις και σήμερα να ζούμε, πιστεύω, μια άνθηση του πολιτισμού αλλά και ιδιαίτερα των παραδοσιακών χωρών εδώ στο Δήμο Κορινθίων που σε κάθε γωνιά του υπάρχει και ένα σύλλογος, ένα χορευτικό σχήμα που συχνά παρουσιάζεται μπροστά μας, καταχειροκροτείτε. Πάντα θυμόμαστε ότι εσείς είστε αυτοί που ξεκίνησε με επιμονή, με αγάπη, με μεράκι, να στήσει αυτά τα χορευτικά τμήματα εδώ στην πόλη της Κορίνθου. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, να σας πούμε ότι σήμερα ένα κομμάτι αυτής της αγάπης και της ευγνωμοσύνης ανταποδίδουν οι Κορίνθιες και οι Κορίνθοι στο πρόσωπό σας και αυτά τα κορίτσα, πράγματι, και όσοι δεν είναι σε αυτήν την εκδήλωση σήμερα για κάποιους λόγους, θα συνεχίσουν το δημιουργικό σας έργο και θα σας θυμόμαστε όχι εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές θετικά για αυτό που κάνετε για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Δημαρχός απονέμει αυτή τη στιγμή την τιμητική πλακέτα. Κυρία Σουκουλή. Μπορεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο για την πλακέτα αυτή που μου πρόσφερε.
και για όλη την βοήθεια που μου παρήχε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νίκη, δεν φεύγετε. Έχετε κάτι να μας δώσετε, ένα παράγγελμα. Μου το υποσχεθήκατε. Θέλετε να θυμηθείτε. Θυμηθούμε σήμερα πολλά. Λοιπόν, τελευταίος χορός για σήμερα, Χασάπικος. Δώστε παράγγελμα. Είναι έτοιμα τα παιδιά. Έτοιμες. Διδαγμένα από εσάς. Ναι, από όλες. Εγώ δεν έχω βάλει το κεράκι. Άρα, και σας λέω κάτι. Έχετε γίνει αρχικά. Περιμένετε. Το παράγγελμα. Είναι έτοιμα τα παιδιά. Κορίτσια. Ελάτε πάνω. Ναι, Βασίλη.